Για τη lemon pie θα χρειαστούμε: για τη βάση 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ξύσμα από ένα λεμόνι, μία πρέζα αλάτι, 180 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, ένα αυγό, μία κουταλιά της σούπας νερό παγωμένο και ένα κρόκο αυγού αραιωμένο σε μία κουταλιά της σούπας νερό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τη βάση. Όπως σας είπα, έχουμε τρία στάδια. Η όλη διαδικασία γίνεται και σε μπολ και σε μίξερ. Σε μίξερ είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά άμα δεν έχετε μίξερ, το μπολάκι μας. Τι άλλο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε, Διονύση, εφόσον χρησιμοποιήσουμε μπολ? Γάντια. Πολύ σωστά απάντησες και ο λόγος είναι, όχι επειδή τα έχουμε στο e-shop μας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε γάντια ώστε να μην περάσουμε θερμοκρασία στο βούτυρο και το λιώσουμε. Οπότε φοράμε τα γάντια και από τη στιγμή που κάνουμε τη διαδικασία στα χέρια πρέπει να προσέξουμε να μην λιώσουμε το βούτυρο. Το βούτυρο πρέπει να είναι παγωμένο. Για αυτόν τον λόγο, στο μπολ θα προσθέσω μέσα το αλεύρι. Θα προσθέσω μέσα την άχνη ζάχαρη. Τώρα έχω νεράκι, αυγό και ξύσμα από λεμόνι. Τι λέτε να βάλουμε μέσα? Δεν πρόκειται να βάλουμε καθόλου υγρασία μέσα. Η υγρασία μπαίνει ακριβώς στο τέλος της διαδικασίας. Το μόνο που θα ρίξουμε μέσα είναι λίγο ξύσμα από λεμονάκι, γιατί κάνουμε μία lemon pie εδώ. Τέλεια. Και λίγο αλατάκι. Και μόλις κάνω αυτή τη διαδικασία, τότε ήρθε η ώρα να πάρω το βουτυράκι από το ψυγείο. Ανακατεύω λίγο το αλάτι μαζί με την άχνη και το αλεύρι και το ξύσμα. Εδώ και το βούτυρο παγωμένο από το ψυγείο. Εδώ. Όπως βλέπετε είναι τόσο παγωμένο, πραγματικά θα πρέπει να το κόψω με το μαχαίρι. Εδώ. Και να ζοριστώ κιόλας. Γιατί μόνο έτσι θα βγει πετυχημένη η βάση μου. Και τα ρίχνω μέσα στο αλεύρι. Έτσι, διάσπαρτα, όπως το βλέπετε. Τώρα, άμα δεν φορούσα γάντια, θα άρχιζε να λιώνει το βούτυρο. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε, γιατί άμα λιώσει το βούτυρο, το αποτέλεσμα από την τάρτα μας δεν θα είναι τόσο τραγανό και τόσο αφράτο όσο θέλουμε να είναι. Σκεφτείτε ότι αυτός είναι ένας κόκκος από αλεύρι. Το βλέπετε? Αυτό που θέλω να κάνω είναι με το τρίψιμο που θα κάνω του βουτύρου μαζί με το αλεύρι, ουσιαστικά να βουτυρώσω τον κάθε κόκο από το αλεύρι και να μην δέσει το αλεύρι καθώς θα φτιάχνω την τάρτα. Γιατί άμα δέσει, το αλεύρι τι θα γίνει? Ψωμί. Θα έχει τη σύσταση του ψωμιού. Εγώ θέλω να έχει πολύ αφράτη σύσταση. Γι' αυτό το λόγο όλη η διαδικασία γίνεται ουσιαστικά για να σφραγίσω το αλεύρι με το βούτυρο, ώστε μετά να δέσει το μείγμα μου, αλλά να μην γίνει ελαστικό σαν ψωμί. Είναι πολύ απλό να το καταλάβετε. Οπότε τώρα θέλω να πάρετε το χρόνο σας. Θα χρειαστείτε 5-6 λεπτάκια και θα τρίβετε το αλεύρι μαζί με το βούτυρο. Και μετά από λίγη ώρα θα καταλάβετε ότι το αλεύρι άρχισε να γίνεται κίτρινο και ουσιαστικά το βούτυρο έχει εξαλειφθεί. Δεν υπάρχει. Το έχουμε τρίψει, το έχουμε κάνει ένα με το αλεύρι. Και κοιτάξτε λίγο την κίνηση που κάνω με το χέρι. Παίρνω, βάζω ανάμεσα, τρίβω. Παίρνω, βάζω ανάμεσα, τρίβω. Θέλω να τα αφήσω σε αυτό το σημείο που είναι τώρα, που ακόμα έχει τη σύσταση αυτή, κοιτάξτε εδώ. Αλλά δεν θέλω να βλέπω μέσα κομμάτια βουτύρου, δεν έχει πουθενά βούτυρο. Αυτά τα κομματάκια που ίσως να βλέπετε εσείς, άμα τα πατήσω λίγο, πάλι σπάνε. Είναι αλεύρι, δεν έχει βούτυρο, το βούτυρο έχει διαλυθεί τελείως. Τώρα, ανοίγω μία τρυπούλα στη μέση, εδώ, και ρίχνω μέσα ένα βουλάκι 50 γραμμαρίων. Και παγωμένο νεράκι, δεν θέλουμε να είναι ζεστό. Οπότε ανακατεύουμε εδώ και θα δείτε κάτι μαγικό να γίνεται. Εκεί πέρα από το ζυμάρι μας φαινόταν ότι ήταν σκόνη, ότι ήταν απλά αλεύρι. Ξαφνικά με ένα βουλάκι και λίγο νεράκι, κοιτάξτε εδώ πώς μεταμορφώνεται. Το βλέπετε? Αρχίζει να γίνεται ζυμάρι, αρχίζει να γίνεται ωραίο. Το πολύ θα σας πάρει 20 δευτερόλεπτα, 30, όχι παραπάνω. Σε περίπτωση που δώσετε παραπάνω χρόνο, πάλι το ζυμάρι μας δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όλο το ζυμάρι έχει φύγει μέσα από τον μπολ. Ερχόμαστε εδώ και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι όντως το ζυμάρι αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν για να φτιάξουμε butter cookies, δηλαδή μπισκότα βουτύρου. Είναι το τέλειο, 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 τέλειο ζυμάρι. Τώρα, ήρθε η ώρα να το ξεκουράσουμε, γιατί έχουμε αυγό μέσα. Οπουδήποτε και αν βάλουμε αυγό, το αυγό να ξέρετε ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για να δέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ακόμα και νερό να είχαμε, πάλι θα ήθελε λίγο χρόνο, αλλά με το αυγό θέλουμε λίγο παραπάνω. Αυτό που θέλω είναι να απλώσετε λίγο με τα χέρια σας. Και όσο λιγότερο χρόνο ακουμπάμε το ζυμάρι με γυμνά χέρια, τόσο καλύτερα. Τώρα, τυλίγουμε εδώ. Κόβουμε.
και βάζουμε στο ψυγείο για μία ωρίτσα να ξεκουραστεί. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει ήδη ένα ζυμαράκι και το έχω αφήσει 10 λεπτά εκτός ψυγείου να μαλακώσει λίγο, γιατί στην αρχή είναι πάρα πολύ σφιχτό. Μία ώρα μέσα στο ψυγείο, 10 λεπτά και εκτός ψυγείου. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Αυτή η διαδικασία που πραγματικά λατρεύω είναι πολύ εύκολη εφόσον το κάνετε 2-3 φορές. Την πρώτη φορά που θα κάνετε τη διαδικασία, ίσως να δυσκολευτείτε λίγο, αλλά πιστέψτε με το που το μάθετε, θα είναι πραγματικά παιχνιδάκι για όλους σας. Και χρειαζόμαστε 2 λαδόκολες εδώ. Και όπως είναι το ζυμαράκι, βλέπετε τι ωραίο που είναι. Θέλω λίγο να το σπάσετε εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει ανοίξει. Είναι ακόμα όμως παγωμένο. Και τώρα, παίρνω μία λαδόκολα, 2 λαδόκολες και θα ρίξω λίγο αλευράκι στην πρώτη λαδόκολα. Εδώ. Θα βάλω το ζυμάρι από πάνω. Θα ρίξω λίγο ακόμα αλευράκι. Θα βάλω την άλλη λαδόκολα από πάνω και με αυτόν τον τρόπο ανάμεσα στις δύο λαδόκολες θα ανοίξω το ζυμάρι μου. Εφόσον βάλω αρκετό αλεύρι, δεν θα κολλάει η λαδόκολα πάνω στο ζυμάρι. Αλλά άμα δω ότι κολλάει η λαδόκολα πάνω στο ζυμάρι, τι πρέπει να κάνω? Να προσθέσω λίγο ακόμα αλευράκι. Εδώ. Και επειδή θέλω να βάλω αλεύρι και από τη μία πλευρά και από την άλλη, έτσι όπως είναι, γυρνάω από την άλλη, προσθέτω λίγο ακόμα αλευράκι. Εδώ. Και συνεχίζω το άνοιγμα. Μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρω ένα πινελάκι και θα σκουπίσω από πάνω το περίσσιο αλεύρι. Δεν το θέλω. Λοιπόν, και χρειαζόμαστε μία φορμίτσα 27 εκατοστών. Αυτό που θα κάνουμε είναι να σεμιζάρουμε. Ουσιαστικά παίρνουμε βουτυράκι, βάζουμε παντού γύρω-γύρω, εδώ. Και ιδιαίτερα στις γωνίες, εκεί είναι το σημείο που συνήθως μπορεί να μας κολλήσει η τάρτα μας. Και σε περίπτωση που έχετε κάνει καλά τη διαδικασία με το ζυμάρι, δεν θα χρειαστεί καν να βάλετε αλεύρι. Αλλά σε περίπτωση που δεν νιώθετε σίγουροι για τον εαυτό σας, πάρτε λίγο αλευράκι, ρίξτε μέσα, φροντίστε να πάει παντού, εδώ. Εδώ. Και ό,τι περισσεύει, μένει στην άκρη. Οπότε έχουμε σεμιζάρι άψογα. Και κοιτάξτε εδώ. Γυρνάμε από την άλλη, βγάζουμε και το παραπάνω αλεύρι από την άλλη. Άμα κάνουμε γρήγορα τη διαδικασία, βλέπετε πόσο εύκολο που είναι το ζυμάρι να το χειριστούμε. Άμα όμως το βούτυρό μας δεν είναι παγωμένο και γενικά δεν δώσουμε σημασία σε όλα αυτά που σας είπα, τότε το ζυμάρι μας αρχίζει να μαλακώνει σε αυτό το σημείο, οπότε θα είναι δύσκολο να το πιάσουμε στα χέρια μας, να το μεταφέρουμε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτόν τον λόγο, κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Όπως είναι, πάει μέσα στην ταρτιέρα. Εδώ. Γυρνάμε, γυρνάμε και όπως βλέπετε έχει και το ίδιο πάχος το ζυμάρι που είναι πολύ σημαντικό για να ψηθεί στον ίδιο χρόνο. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, παίρνουμε ένα μαχαιράκι εδώ, κόβουμε γύρω-γύρω. Θέλουμε περίπου 2 εκατοστά να είναι το ύψος από τα πλάγια και ό,τι παραπανίσχο ζυμάρι έχει το βγάζουμε στην άκρη και βέβαια δεν το πετάμε. Τι είπαμε ότι είναι αυτό το ζυμάρι? Ένα πολύ ωραίο ζυμαράκι για να κάνουμε μπισκότα. Το πλάθουμε σε μπισκοτάκια, τα ψήνουμε στο φούρνο και είναι έτοιμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψήσουμε την τάρτα μας. Θέλουμε ένα πιρουνάκι, θα τρυπήσουμε τη βάση μας εδώ, σε διάφορα σημεία. Γιατί άμα δεν βάζαμε νερό και αυγό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα ψινότανε το ζυμάρι μας στο φούρνο και δεν θα φούσκωνε. Αλλά η ελάχιστη ποσότητα που ρίξαμε μέσα από αυγό και νερό, πάλι καθώς βάλουμε μέσα στο φούρνο, έχει την τάση να κάνει υδρατμούς και να φουσκώνει το ζυμάρι. Εμείς η τάρτα μας θέλουμε να είναι συμπαγής και θέλουμε να είναι ακριβώς ευθεία, να μην έχει φουσκώματα για να πάει γέμιση ακριβώς και να καθίσει όμορφα σε όλα τα σημεία. Γι' αυτό το λόγο, τρυπάμε πολύ καλά και έχουμε το κλασικό βάρος που σας έχω πει και άλλες φορές. Εγώ έχω ένα μίξ εδώ πέρα από φασόλια, ρύζι και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα βάλω μία μεμβράνη. Τέλεια. Καλύπτω με τη μεμβράνη όλη τη βάση της τάρτας και τα γύρω-γύρω. Ρίχνω το βάρος. Και μη φοβάστε, θα βάλουμε μεμβράνη και θα βάλουμε μέσα στο φούρνο. Η μεμβράνη στους 160 βαθμούς δεν καίγεται, στους 180 καίγεται. Γι' αυτό το λόγο ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 160. Θα ψήσουμε μισή ωρίτσα
όπως είναι. Στη συνέχεια θα βγάλουμε έξω την τάρτα μας, θα αφαιρέσουμε όλη τη μεμβράνη μαζί με το βάρος και θα ψήσουμε άλλα 20 λεπτά. Σύνολο 50 λεπτά. Τα τελευταία 5 λεπτά θα βγάλω την ταρτιέρα από το φούρνο και θα λείψω με ελάχιστο κρόκ και θα βάλω άλλα 5 λεπτά. Ο κρόκος χρησιμοποιείται για να σφραγίσει ουσιαστικά την τάρτα μας και να μην τραβήξει την υγρασία από τη γέμιση που θα βάλουμε. Άρα σε 55 λεπτά και 5 που θα περιμένουμε σε μία ώρα, η βάση μας θα είναι έτοιμη. Και στη συνέχεια είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Το λεμόνι θα δώσει περισσότερο χυμό αν το βάλετε στον φούρνο μικροκυμάτων σε μέτρια θερμοκρασία για 20 με 40 δευτερόλεπτα ανάλογα με το μέγεθός του ή αν το κυλήσετε πιέζοντάς το με το χέρι για 1 με 2 λεπτά στον πάγκο της κουζίνας. Το βαρύ, μικρότερο λεμόνι με τη λία φλούδα έχει περισσότερο χυμό. Το πιο σκούρο, με πορτοκαλοκίτρινο χρώμα, είναι λιγότερο ξινό. Λοιπόν, η βάση της τάρτας μου είναι έτοιμη. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε τι ωραία. Τραγανή, συμπαγής και πιστέψτε με, το που μπει στο στόμα εξαφανίζεται κατευθείαν γιατί έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία σωστά. Είναι πιο ανάλαφρη και από μπισκότο. Για τη lemon pie, φτιάχνουμε πρώτα τη βάση βάζοντας ένα μπολ το αλεύρι, τη ζάχαρη άχνη, το ξύσμα από το λεμόνι, το αλάτι και το παγωμένο βούτυρο κομμένο σε κύβους. Τρίβουμε το μείγμα με τα χέρια μέχρι να διαλυθεί το βούτυρο. Προσθέτουμε το αυγό, το παγωμένο νερό και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Την τυλίγουμε με διάφανη μεμβράνη, τη βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα και αφού ξεκουραστεί, την αφήνουμε για 10 λεπτά εκτός ψυγείου να μαλακώσει. Έπειτα, ανοίγουμε χτυπώντας με ένα πλάστη την παγωμένη ζύμη, απλώνουμε μία λαδόκολλα, την πασπαλίζουμε με αλεύρι, βάζουμε τη ζύμη από πάνω και πασπαλίζουμε με λίγο ακόμα αλεύρι. Καλύπτουμε με άλλη μία λαδόκολλα και την ανοίγουμε με τον πλάστη. Αν η λαδόκολλα κολλάει στη ζύμη, προσθέτουμε λίγο αλεύρι και συνεχίζουμε να την ανοίγουμε με τον πλάστη. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα και με ένα πινέλο αφαιρούμε από τη ζύμη το αλεύρι που περισσεύει και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια, την απλώνουμε σε μία βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα με αποσπόμενη βάση και κόβουμε περιμετρικά τη ζύμη ώστε να έχει ύψος 2 εκατοστά. Με ένα πιρούνι, τρυπάμε τη βάση της ζύμης. Απλώνουμε διάφανη μεμβράνη και βάζουμε για βάρος όσπρια για να μην φουσκώσει η τάρτα. Τυλίγουμε τη μεμβράνη και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφαιρούμε τα όσπρια και συνεχίζουμε να ψήνουμε για ακόμα 20 λεπτά. Αφού ψηθεί, την αλείφουμε με έναν κρόκο αραιωμένο σε νερό, ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά και την αφήνουμε να κρυώσει.